Ο Άγιος Δημήτριος ο Θεσσαλονικαίας, ένας από τους πλέον τιμόμενους Αγίους στον Ορθόδοξο κόσμο, ήταν γιος Ρωμαίου Ανθίπατου της Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε στον 3ο μεταχριστιανικό αιώνα. Η ρωμαϊκή ειδωλολατρεία, πνευματικά συντετριμμένη και ιτημένη από τη χωρία των μαρτύρων και των απολογητών του Σταυρωμένου Σωτήρα, ενέτεινε τις διώξεις. Ο πατέρας και η μητέρα του Αγίου Δημητρίου είχαν αριστοκρατική καταγωγή και ήταν κρυφοί χριστιανοί. Στη μυστική οικιακή τους εκκλησία, που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι του Ανθίπατου, το αγοράκι είχε βαπτιστεί και κατηχηθεί στη χριστιανική πίστη. Όταν απεδίωσε ο πατέρας του και ο ίδιος ο Δημήτριος είχε σχεδόν ενηλικιωθεί, ο αυτοκράτορας Γαλέριος Μαξιμιλιανός τον κάλεσε κοντά του και αφού πίστηκε για τη μόρφωση και τις στρατιωτικές διοικητικές του ικανότητες, τον όρισε Ανθίπατο της περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Η βασική αποστολή που ανατέθηκε στον νεαρό στρατηγό συνίστατο στην προστασία της πόλης από τους βαρβάρους και την καταδίωξη του χριστιανισμού. Όσον αφορά τους χριστιανούς, η βούληση του αυτοκράτορα είχε διατυπωθεί ανάλογα. «Θανατώστε όποιον επικαλείτε το όνομα του Εσταυρωμένου». Ωστόσο, αντί να καταδιώκει και να θανατώνει τους χριστιανούς, ο μεγαλομάρτυρας Δημήτριος εδίδασκε ανοιχτά το Λόγο του Θεού και πολλοί Έλληνες ερχόταν να τον ακούσουν στην πλατεία της πόλης, στη λεγόμενη Χαλκευτική Στοά. Ο συναξαριστής του, ο Σιμεών ο Μεταφραστής, αναφέρει ότι ο Δημήτριος, εξαιτίας του ιεραποστολικού του ζήλου, στάθηκε για τη Θεσσαλονίκη ένας δεύτερος Απόστολος Παύλος. Διότι στην πόλη αυτή, την πρώτη κοινότητα πιστών, την είχε ιδρύσει κάποτε ο ίδιος ο Απόστολος των Εθνών. Κατά τη διάρκεια μιας δασκαλίας του, το έτος 303 μετά Χριστόν, συνελήφθη από στρατιώτες και οδηγήθηκε στον αυτοκράτορα Μαξιμιλιανό. Ο αυτοκράτορας την ώρα εκείνη ετοιμαζόταν να πάει στο στάδιο, όπου ελάμβαναν χώρα μονομαχίες ξυφομάχων και έτσι ανέβαλε τη δίκη του μάρτυρα, τον οποίο ενέκλεισαν στο υπόγειο των δημόσιων λουτρών. Ενώ ήταν φυλακισμένος, ο Άγιος Δημήτριος θανάτωσε κάνοντας το σημείο του σταυρού ένα σκορπιό. Εν συνεχεία εμφανίστηκε ενώπιον του άγγελος που το εναπόθεσε στεφάνι στην κεφαλή και τον κάλεσε να ετοιμαστεί για τον άθλο του μαρτυρίου του. Ο Νέστορας, φίλος και οπαδός του Αγίου Δημητρίου, κλήθηκε να αγωνιστεί με έναν ευνοούμενο του αυτοκράτορα, τον μονομάχο Λιαίο, που καταγόταν από το γένος των Βανδάλων. Ο γενναίος νεαρός πήγε στη φυλακή του μεγαλομάρτυρα Δημητρίου και ζήτησε από εκείνον να τον βοηθήσει με την προσευχή του την ώρα που θα αγωνιζόταν με τον ξυφομάχο. Ο Άγιος προείπε στο μαθητή του τη νίκη του και το μαρτυρικό του θάνατο. Κάνοντας το σημείο του σταυρού και επικαλούμενος το όνομα του Ιησού Χριστού, ο Νέστορας μονομάχησε με τον Λιαίο και τον σκότωσε. Όταν ο Μαξιμιλιανός ρώτησε τον Νέστορα τι μαγικό τέχνασμα χρησιμοποίησε για να νικήσει τον Λιαίο, εκείνος απάντησε ότι ο ξυφομάχος χτυπήθηκε θανάσιμα από έναν άγγελο σταλμένο από το Θεό του Δημητρίου. Μετά από αυτό, ο Νέστορας οδηγήθηκε στο δυτικό τμήμα της πόλης, όπου και αποκεφαλίστηκε στη Χρυσή Πύλη. Ο αυτοκράτορας Μαξιμιλιανός, όταν πληροφορήθηκε ότι ο μεγαλομάρτυρας Δημήτριος βοήθησε τον Νέστορα να νικήσει, διέταξε να τον θανατώσουν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο σκοτώθηκε ο Λιαίος. Και ο Άγιος θανατώθηκε με χτυπήματα λόχης μέσα στη φυλακή. Ένας υπηρέτης του Αγίου Δημητρίου, ονόματι Λούπος, μάζεψε σταγόνες από το αίμα του μεγαλομάρτυρα μέσα στο πανοφόρι, ωράριο του Αγίου, και έρανε με αυτές το δαχτυλίδι του. Με τα αντικείμενα αυτά άρχισαν να πραγματοποιούνται θεραπείες. Και όταν οι σχετικές διαδόσεις απλώθηκαν σε όλη την πόλη, ο αυτοκράτορας διέταξε να θανατωθεί και ο Λούπος. Το σώμα του μεγαλομάρτυρα Δημητρίου ενταφιάστηκε από χριστιανούς στο σημείο που και θανατώθηκε. Πολλά θαύματα και αξιοσημείωτα περιστατικά έλαβαν χώρα στον τάφο του μάρτυρα
και η δόξα του Αγίου εξαπλώθηκε σε όλη τη Μακεδονία. Μετά την έκδοση από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο του περίφημου διατάγματος των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν για άνεξη θρησκεία, οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης ανήγειραν στον τόπο του μαρτυρικού θανάτου του Αγίου Δημητρίου του Θεσσαλονικαία ένα μικρό παρεκκλήσι. Από κάθε άκρη της αυτοκρατορίας συνέρεαν πιστοί για να προσκυνήσουν τα λείψανα και να τύχουν θαυματουργικής ίασης. Στα μέσα του 5ου αιώνα, μεταξύ των πιστών παρουσιάστηκε και ο έπαρχος Ηλυρικού Λεόντιος. Υπέφερε από βαριά ασθένεια και ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Κατακλείθηκε πάνω στον τάφο του Μεγαλομάρτυρα και θεραπεύτηκε. Διέταξε τότε να καθαρίσουν τον τόπο από παλιά κτίσματα και ανοίγειρε ναό αφιερωμένο στο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, στο σημείο που βρισκόταν ανάμεσα στα δημόσια λουτρά και τον υπόδρομο. Ήθελε μάλιστα να πάρει μέρος των λειψάνων στο Ηλυρικό, αλλά ο Άγιος εμφανίστηκε μπροστά του σε νυχτερινό όραμα και του απαγόρευσε να αγγίξει τα λείψανα. Η φοβερή πυρκαγιά μεταξύ 629 και 639 μετά Χριστόν κατέστρεψε μεγάλο τμήμα του κτηρίου εκείνου. Οι ευσεβείς χριστιανοί της πόλης με επικεφαλής τον επίσκοπο Ιωάννη αποκατέστησαν και επέκτηναν σημαντικά τον ναό. Στην πυρκαγιά εκείνη υπέστη σοβαρές ζημιές και το αργυρό κυβόριο που βρισκόταν στη μέση του κεντρικού κλήτους της Βασιλικής. Το κυβόριο είχε εξαγωνική βάση, κούφια τυχώματα και σκεπή στεφανωμένη από ένα σταυρό. Στο εσωτερικό του βρισκόταν νεκρική κλίνη, αργυρή, με απεικόνιση της μορφής του Αγίου. Οι πιστοί μπορούσαν να μπουν μέσα και να ανάψουν κερί μπροστά της. Μετά την παραπάνω πυρκαγιά έγιναν οι τελευταίες οικοδομικές εργασίες που προσέδωσαν στη Βασιλική τη σημερινή της μορφή. Το 904 η εκκλησία λιλατήθηκε από σαρακινούς πειρατές και τμήματα του Ιερού Κυβόριου διαρπάγησαν. Το νέο κυβόριο του ναού λιλατήθηκε από τους Νορμανδούς 277 χρόνια μετά, όταν το 1181 κατέλαβαν την πόλη. Μετά την κατάκτηση της πόλης από τους Τούρκους το 1430, τη Βασιλική για ένα μικρό χρονικό διάστημα την άφησαν στους χριστιανούς. Το 1481, στο εσωτερικό του ναού, αριστερά από τον Άρθικα, εγκατέστησαν μαρμάρινη σαρκοφάγο με τα λείψανα του Λουκά Σπανδούνη. Ο Θεσσαλονικαίας αριστοκράτης, στα δύσκολα χρόνια της τουρκικής κατάκτησης, προσέφερε μεγάλη υλική βοήθεια στο ναό, όπως μαρτυρεί η επιγραφή λίγο χαμηλότερα από την ταφή. Το 1493 ο ναός μετατράπηκε από τους Τούρκους σε τζαμί. Την εποχή εκείνη οι χριστιανοί διατήρησαν το δικαίωμα πρόσβασης στο κενοτάφιο του Αγίου Δημητρίου που είχε στεγαστεί σε εφαπτώμενο μικρό παρεκκλήσι στο δυτικό τμήμα της Βασιλικής, όπου κατασκευάστηκε και χωριστή είσοδος. Την περίοδο εκείνη, τα ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες του ναού καλύφθηκαν από κονίαμα και καινούρια τυχεία. Μετά την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους, το 1912 η εκκλησία αποδόθηκε και πάλι στους πιστούς. Η Βασιλική κάηκε ουσιαστικά εξ ολοκλήρου στην πυρκαγιά του 1917. Οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 1948, οπότε και πραγματοποιήθηκε και καθαγιασμός του ναού. Στην πυρκαγιά του 1917, σοβαρές ζημιές υπέστη η σκεπή και η μαρμάρινη επίστρωση των τείχων. Ωστόσο,
διατηρήθηκαν αρκετά ψηφιδωτά που εξακολουθούν να κοσμούν τους τοίχους της Βασιλικής. Κατά την αναστήλωση χρησιμοποιήθηκαν στο μέγιστο βαθμό οι παλιοί κίονες. Διατηρήθηκε η παλιά επένδυση των τοίχων στις εσωτερικές πλευρές των αψίδων και στους τοίχους ψηλότερα. Το πάτωμα κατά την αναστήλωση επικαλύφθηκε με έγχρωμες πλάκες και μάρμαρο. Η σκεπή κατασκευάστηκε εκ νέου από μπετόν, αλλά διατήρησαν την εξωτερική μορφή της χωρίς ξυλίνο επίπεδο ταβάνι που ήταν χαρακτηριστική για τις ελληνιστικές πρώιμες χριστιανικές βασιλικές. Στη Βασιλική, εκτός από τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου, σε Αργυρή Λάρνακα, κοντά στον Άμβονα, φυλάσσονται τα λείψανα της Αγίας Ανησίας Θεσσαλονίκης. Το 2003, στην κρύπτη που χτίστηκε στην είσοδο της Βασιλικής, ενταφιάστηκε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Δεύτερος, χάρη στις προσπάθειες του οποίου τα λείψανα του Αγίου επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη. Ο ναός είναι μια πεντάκλητη βυζαντινή βασιλική και αποτελεί τη μεγαλύτερη εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Το μήκος του φτάνει τα 44,5 μέτρα και το πλάτος του τα 33. Έχει δύο εισόδους που οδηγούν στον πρόναο. Το τμήμα του Ιερού Βήματος στεγάζεται από κόγχη και εκτείνεται μόνο στο πλάτος του κεντρικού κλήτους που καταλήγει σε αψίδα που δεν ξεπερνά την περίμετρο του ναού. Η σκεπή αποτελείται από 5 κατοφέρειες. Σε κάθε μία από τις πλαϊνές κατεβασιές και στο κλήτος υπάρχουν εξώστες. Η πρόσωψη της Βασιλικής δεν είναι συμμετρική, καθώς στην αριστερή πλευρά της έχει κτιστεί εθαπτώμενο καμπαναριό, η στέγη του οποίου καταλήγει σε σταυρό. Τα κλήτη της Βασιλικής διαχωρίζονται με κιονοστοιχεία από άσπρους, πράσινους και σκουροκόκκινους μαρμάρινους κίονες. Πιθανότατα, οι κίονες αυτοί προέρχονται από παλιότερα κτίσματα. Τα κιονόκρανα εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία με φύλλα αγκαθωτού θάμνου που φουντώνει στον άνεμο. Αυτός ο τύπος κιονοκράνων ήταν διαδεδομένος τον 4ο μετά Χριστό αιώνα. Κατά την διάρκεια της αναστήλωσης, κατορθώθηκε να διασωθούν ορισμένες ψηφιδωτές συνθέσεις του 7ου-8ου αιώνα, ενώ οι υπόλοιπες καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και είναι γνωστές μόνο από φωτογραφίες. Δεν είναι βέβαια τα μοναδικά ψηφιδωτά που στο Βυζάντιο επιβίωσαν της οικονομαχικής έρηδας. Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί οι οικονομάχοι αποφάσισαν να δείξουν έλεος σε αυτές τις απεικονίσεις. Στα ψηφιδωτά είναι προφανής η αρχαία παράδοση. Οι μορφές ωστόσο φαντάζουν ασκητικά αυστηρές, θυμίζοντας ιστεροβυζαντινές εικόνες. Σε όλα τα ψηφιδωτά, ο μεγαλομάρτυρας Δημήτριος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσώπου, πράγμα που μαρτυρεί το ότι φιλοτεχνήθηκαν σε διαφορετικές εποχές. Ανάμεσα στα καλύτερα διατηρημένα ψηφιδωτά ξεχωρίζουν ο Δημήτριος με ιερείς. Το ψηφιδωτό αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστήλωσης
στην κατεδάφιση ενός τοίχου που είχαν χτίσει οι Τούρκοι από την δεξιά μεριά του Ιερού της Βασιλικής. Ο Άγιος παριστάνεται να κουμπά το χέρι του στον ώμο ενός ιερέα, εκφράζοντας την καλή του προαίρεση. Το αρχικά φωτεινό ορθογώνιο πλαίσιο γύρω από την κεφαλή θεωρήθηκε φωτοστέφανο. Μετά όμως από την ανακάλυψη του ψηφιδωτού, οι οικοδόμοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το τετράγωνο αυτό ήταν μία πολεμίστρα από το τείχος της πόλης, στο φόντο της οποίας απεικονίστηκαν οι φιγούρες. Ο Δημήτριος και τα παιδιά. Το ψηφιδωτό είναι τοποθετημένο στο δυτικό τμήμα του ιερού και πιθανότατα αποτελεί δωρεά κάποιων γονέων, τα παιδιά των οποίων είχε βοηθήσει ο Άγιος Δημήτριος. Τα χαρακτηριστικά των Αγίων έχουν ιδιαιτερότητες που τα διαφοροποιούν. Ο Άγιος έχει το ένα του χέρι ακουμπισμένο στον ώμο του ενός από τα παιδιά, ενώ το άλλο υψωμένο με ανοιχτή παλάμη. Η χειρονομία αυτή ίσως συμβατικά απεικονίζει ότι ο Άγιος προσεύχεται. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα ψηφιδωτά της βασιλικής αυτής, που πιθανότατα φιλοτεχνήθηκε αμέσως μετά την αναστήλωσή του στα μέσα του 7ου αιώνα. Σε αυτό, ο Άγιος Δημήτριος παριστάνεται ως ένας νεαρός άνδρας με εξειδανικευμένα χαρακτηριστικά προσώπου και κοντά, ίσια ξανθοκόκκινα μαλλιά που φέρει χιτώνα και πολυτελή μανδύα, ο οποίος, όπως και σε όλες τις απεικονίσεις, δένεται στο δεξιόμο. Ο Δημήτριος με τους κτήτορες. Πρόκειται για ένα ακόμη από τα παλαιότερα ψηφιδωτά. Εδώ, ο Δημήτριος εμφανίζεται πλαισιωμένος από τον εκκλησιαστικό και τον κοσμικό ηγέτη της πόλης. Θεωρείται ότι πρόκειται για τον έπαρχο Λεόντιο και τον αρχιεπίσκοπο Ιωάννη, που διοργάνωσαν την αποκατάσταση της βασιλικής μετά την πυρκαγιά του 7ου αιώνα. Η ευνοϊκή διάθεση του Αγίου εκφράζεται με τη θέση των χεριών του που ακουμπούν στους ώμους τους. Η Θεοτόκος και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατιλάτης. Το ψηφιδωτό βρίσκεται στη νότια μεριά του τμήματος του ιερού και χρονολογείται μεταξύ 9ου και 10ου αιώνα. Η Θεοτόκος και ο Άγιος Θεόδωρος απεικονίζονται προσευχόμενοι, ενώ ψηλότερα από πάνω τους είναι ορατή η μορφή του Ιησού που τους ευλογεί με το δεξί του χέρι. Εικάζεται ότι το ψηφιδωτό αυτό έγινε μετά από παραγγελία των πιστών που θεραπεύθηκαν από κάποια ασθένεια. Ανάμεσα στα άλλα, τα όχι και τόσο καλά διατηρημένα ψηφιδωτά, απεικονίζονται ο Άγιος Δημήτριος που οδηγεί μαζί του ένα νεαρό, οι Άγιοι Σέργιος, Βάκχος και Δημήτριος, αλλά και άλλοι. Οι τοιχογραφίες που κοσμούσαν παλιότερα τους τοίχους της βασιλικής έχουν διατηρηθεί μόνο στο δεξιό της κλήτος. Είχαν φιλοτεχνηθεί σε διαδοχικές φάσεις μεταξύ 8ου και 9ου αιώνα. Ανάμεσά τους έχουν διατηρηθεί σε αρκετά καλή κατάσταση οι εξής. Ο Όσιος Λουκάς Τυριώτης. Η επιδρομή των βαρβάρων στη Θεσσαλονίκη. Στην εικόνα αναπαρίσταται η πολιορκία της πόλης από σλαβικά φύλλα το έτος 616 και η νίκη των Ελλήνων που προσγράφεται στην υπεράσπισή της από τον Άγιο Δημήτριο. Ο Άγιος Δημήτριος Δεόμενος. Ο Δημήτριος καλύπτει με το μανδύα του αρχιερέα με φωτοστέφανο που φέρει σάκο και ομοφόριο, ο οποίος θυμιατίζει τον Άγιο, ενώ από πάνω βρίσκεται η Θεοτόκος με τον Ιησού Βρέφος. Η τοιχογραφία ανάγεται στο τελευταίο τέταρτο του 14ου αιώνα. Ο Αυτοκράτορας εισέρχεται στην πόλη. Αυτή είναι η καλύτερα διατηρημένη αγιογραφία που αποτελεί έργο υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου και παρουσιάζει τη σκηνή της έλευσης του Αυτοκράτορα στη Θεσσαλονίκη.
Στο νότιο-ανατολικό τμήμα του ναού βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αγίου Ευθυμίου. Πρόκειται για μία μικρή, τρίκλητη βασιλική που κτίστηκε από τον ονομαστό μάστορα Μιχαήλ Τραχανιώτη και κοσμήθηκε από εξαιρετικές τοιχογραφίες το έτος 1303. Οι τοιχογραφίες αυτές ήταν κατά πάσα πιθανότητα έργο του Εμμανουήλ Πανσέλινου, ενός από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους της μακεδονικής εικονογραφικής σχολής. Στις τοιχογραφίες αυτές, που είναι υψίστης καλλιτεχνικής αξίας, μαζί με τους Αγίους και τους εκκλησιαστικούς ιεράρχες, απεικονίζεται και ο Άγιος Δημήτριος, καθώς και σκηνές από το βίο του Αγίου Ευθυμίου. Η κρύπτη αποκαλύφθηκε κάτω από τη Βασιλική το 1918, κατά την διεξαγωγή αναστηλωτικών εργασιών στον κατεστραμμένο από την Πυρκαγιά του 1917 ναό. Στην αρχαία περίοδο, η είσοδος στην κρύπτη γινόταν από ανοίγματα που βρισκόταν στο εσωτερικό του κτηρίου από την πλευρά του ιερού. Σήμερα, η κρύπτη είναι προσβάσιμη από σκάλα δεξιά του ιερού. Η κρύπτη περιλαμβάνει το σημείο που, σύμφωνα με την παράδοση, θανατώθηκε ο μεγαλομάρτυρας Δημήτριος και βρίσκεται κάτω από το ιερό της Βασιλικής. Το συγκρότημα της κρύπτης αποτελείται από μονόχωρη βασιλική, όπου κατά την αρχαία εποχή φυλασσόταν τα λείψανα του Αγίου, και από ένα ημικυκλικό χώρο με χωρίσματα και κίονες που περιβάλλεται από δεξαμενές για νερό. Στο κέντρο, δίπλα σε ένα μαρμάρινο αψιδωτό στέγαστρο που στηρίζεται σε 7 κίονες, υπάρχει μαρμάρινη λεκάνη για τη συλλογή του μύρου που κατά την παράδοση ανέβληζε από τα λείψανα του Αγίου. Στην κρύπτη, από την παλαιοχριστιανική περίοδο, υπήρχε πηγή νερού που έρεε από υδαταγωγό κατασκευασμένο το 10ο αιώνα. Το πηγάδι με την πηγή υφίσταται έως σήμερα. Την δεκαετία του 1980, στην κρύπτη ιδρύθηκε αρχαιολογικό μουσείο που εκτίθονται γλυπτά και άλλα ευρήματα από τις ανασκαφές, καθώς και μέρος των ψηφιδωτών που κοσμούσαν παλαιότερα τους τοίχους της Βασιλικής. Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με τον τάφο του Αγίου Δημητρίου ανάγονται στον 7ο αιώνα. Την εποχή εκείνη κυριαρχούσε η άποψη ότι τα λείψανα του βρισκόταν στο έδαφος κάτω από το κυβόριο. Από το κυβόριο που τιμούνταν ως οίκος του Μεγαλομάρτυρα εξαπλωνόταν η φωνή του. Και εκεί ερχόταν όποιος ήθελε να ζητήσει βοήθεια. Μεταξύ 10ου και 11ου αιώνα εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την μυροβλησία στη Βασιλική του Αγίου Δημητρίου. Οι προσκυνητές συγκέντρωναν το θεωρούμενο σταυματουργό Ευώδες Έλεο και το τοποθετούσαν σε ειδικά σκεύη φιαλίδια. Τα παλαιότερα φιαλίδια που έχουν βρεθεί χρονολογούνται στον 11ο-12ο αιώνα. Οι πολεμιστές έπλαιναν το σώμα τους με Άγιο Μύρο πριν από τη μάχη. Ο Νικήτας Χωνιάτης αφηγείται τις βεβηλώσεις που υπέστη ο ναός από τους Νορμανδούς που κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη το 1185. Μαζεύανε μύρο σε κατσαρόλες, τηγανίζανε κοιμές ψάρια, άλυφαν τα υποδήμα τους και άλλα.
Οι τελευταίοι όμως κατακτητές, οι Τούρκοι, τιμούσαν το μύρο όπως και οι χριστιανοί. Ο Ιωάννης Αναγνώστης, που περιέγραψε την κατάληψη της πόλης από τους Τούρκους, αναφέρει ότι μύρο συγκέντρωναν και οι μουσουλμάνοι, καθώς το θεωρούσαν μέσο θεραπευτικό από διάφορες παθήσεις. Από τις αρχές του 14ου αιώνα, σύμφωνα με μαρτυρία του Αρχιεπισκόπου Σιμεών του Θεσσαλονικαία, σημειώνονται αλλαγές στο χαρακτήρα της μυροβλησίας. Το μύρο, έλαιο, έχει πλέον αντικατασταθεί από μύρο είδωρ που αναβλύζει από το πηγάδι όπου βρισκόταν το σώμα του μεγαλομάρτυρα. Η αλλαγή αυτή συνδέεται με τη μεταφορά των λειψάνων του Αγίου στο αβαίο της μικρής ιταλικής πόλης Σαν Λορέντσο in Campo, κοντά στο Σοσοφεράτο, την εποχή της Λατινοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την περίοδο δηλαδή 1204 με 1224. Η μυροβλησία σταμάτησε όταν ο ναός μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος το έτος 1493. Το 1978 επεστράφηκε από το Σαν Λορέντσο in Campo στη Θεσσαλονίκη η Αγία Κάρα του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και το 1980 και το υπόλοιπο λειψανό του. Τα ιερά αυτά λείψανα τοποθετήθηκαν μέσα στη βασιλική του Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου. Η μυροβλησία των οστών έχει πλέον σταματήσει βέβαια, αλλά η Λάρνακα που φυλάσσονται ανοίγει μία φορά το χρόνο την 8η Νοεμβρίου, μετά τον Εσπερινό, και διανέμεται στους πιστούς βαμβάκι εποτισμένο σε αρωματικό έλαιο. Υπάρχουν αρκετές συλλογές διηγήσεων σχετικών με τα θαύματα του Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου. Συντάκτης της παλαιότερης συλλογής είναι ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ιωάννης. Η σύνταξη του έργου αυτού ανάγεται στην εποχή του αυτοκράτορα Ηρακλείου, που βασίλευσε από το 610 έως το 641. Η συλλογή του Ιωάννη αποτελείται από 15 θεματικά επιλεγμένα θαύματα, τα τρία πρώτα εκ των οποίων αναφέρονται σε ιάσεις. Μιας και δεν μπορούμε να τις παραθέσουμε όλες, θα σταθούμε σε ορισμένες από τις αφηγήσεις αυτές. Θαυματουργή αφήγηση περί του επάρχου Μαριανού. Κατά την παράδοση, ο έπαρχος του Ιλυρικού Μαριανός άρχισε να επιδίδεται στις βολημικές του διαθέσεις, σε σαρκικά πάθη και άλλες αμαρτίες, με αποτέλεσμα να νοσήσει βαριά και καμιά θεραπεία δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Ο Μαριανός απέριψε το μαγικό φυλακτό που του πρότειναν, προτιμώντας τη σωτηρία της ψυχής από την αποθεραπεία. Τότε εμφανίστηκε στο όνειρό του ο μεγαλομάρτυρας Δημήτριος και του παρήγγειλε να επισκεφθεί το ναό του. Αφού πέρασε μία νύχτα στην εκκλησία του μεγαλομάρτυρα, ο έπαρχος έγινε καλά. Θαυματουργή αφήγηση περί του αιμορραγούντος. Κάποιος στρατιωτικός αξιωματούχος που υπηρετούσε υπό τις διαταγές του επάρχου του Ιλυρικού έπασχε από έντονη γαστροαραγία και αιμορραγούσε. Καθώς ήταν γνωστός για την πίστη και τον ήπιο χαρακτήρα του, όλη η πόλη το συμπονούσε, αλλά κανένα φάρμακο δεν τον βοηθούσε. Και ενώ κόντευε πια να πεθάνει, ζήτησε να το μεταφέρουν στο ναό του κυριότερου υπερασπιστή της πόλης. Και όταν το ρώτησαν ποιος ήταν αυτός, απάντησε «Ο μεγαλομάρτυρας Δημήτριος». Στο ναό εκείνου θεραπεύθηκε. Θαυματουργή αφήγηση περί της Πανόλης. Η αφήγηση αναφέρεται στην απαλλαγή της Θεσσαλονίκης από την επιδημία Πανόλης,
που είχε ενσκύψει σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Ιωάννης περιγράφει λεπτομερώς την επιδημία από την οποία πέθαιναν ακόμη και βρέφοι και στρατιώτες και ηγητικές προσωπικότητες. Εναποθέτοντας τις ελπίδες τους στη βοήθεια του προστάτη της Θεσσαλονίκης, μεγαλομάρτυρα Δημητρίου, οι άνθρωποι προσευχόταν με θέρμη όλη τη νύχτα στο ναό του και το πρωί πολλοί από αυτούς άρχισαν να θεραπεύονται, ενώ εκείνοι που είχαν μείνει στο σπίτι πέθαιναν. Το γεγονός αυτό τοποθετείται στον Ιούλιο του 586. Θαυματουργεί αφήγηση περί της αιτήσεως των Λειψάνων του Μάρτυρα. Στο κείμενο περί της αιτήσεως των Λειψάνων του Μάρτυρα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης διηγείται πως οι αυτοκράτορες Ιστινιανός ο Πρώτος και Μαυρίκιος αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς να πάρουν κομμάτια από τα Λείψανα του Αγίου. Ο Πρώτος έλαβε την απάντηση ότι οι εργάτες που επιχείρησαν να ανοίξουν το μνήμα αποθήθηκαν από μια υπερεστητική δύναμη και στον αυτοκράτορα πεστάλλει μια εύοσμη σκόνη που συλλέχθηκε δίπλα από εκείνο το σημείο. Στον αυτοκράτορα Μαυρίκιο, ο αρχιεπίσκοπος Ευσέβιος απήντησε ότι δεν γνωρίζει που βρίσκονται τα Λείψανα του Μεγαλομάρτυρα, διότι είχε ταφεί μυστικά, οπότε οι μόνοι που μπορούσαν να γνωρίζουν κάτι σχετικό ήταν όσοι συμμετείχαν στην ταφή του. Η θαυματουργή αφήγηση περί του Αργυρού Θρόνου. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο ναό του Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου είχε καταστραφεί το αργυρό κυβόριο πάνω από τον τάφο του, το κυριότερο δηλαδή κόσμημα του ναού. Ο αρχιεπίσκοπος Ευσέβιος, για συμπλήρωση του αργύρου που δεν επαρκούσε για την αποκατάσταση του κυβορίου, αποφάσισε να λιώσει το θρόνο που βρισκόταν στο ναό. Αλλά ένας ιερέας είδε στο όνειρό του τον μεγάλο μάρτυρα που απαγόρευσε να γίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ο Ευσέβιος δεν τον πίστεψε. Και τότε ο Δημήτριος για δεύτερη φορά εμφανίστηκε στον ιερέα και μέσα σε 18 μήνες και τρίτη φορά. Οπότε υποσχέθηκε να μεριμνήσει για το κυβόριο. Σύντομα απευθύνθηκε στον Ευσέβιο, κάποιος ονόματι Μινάς, και μετά από εκείνον και άλλοι δωρητές αργύρου για την αποκατάσταση του κυβορίου. Η θαυματουργή αφήγηση περί της πολιορκίας της πόλεως. Ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης το χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο από τα θαύματα του μάρτυρα, γιατί με αυτό έσωσε τη Θεσσαλονίκη από αναπόφευκτο όλεθρο. Αφού σκέφτηκε με ποιον τρόπο θα μπορούσε να προξενήσει τη μεγαλύτερη δυνατή θλίψη στον αυτοκράτορα Μαυρίκιο, ο αρχηγός των Αβάρων συγκέντρωσε τους υποτελείς του Σλάβους και επιτέθηκε με τεράστια στρατιωτική δύναμη στη Θεσσαλονίκη. Σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του, ο στρατός του προήλασε προς την πόλη γρηγορότερα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ο μεγαλομάρτυρας όμως Δημήτριος έστειλε στους εχθρούς ομιχλώδη συσκότηση που καθυστέρησε την πορεία τους και δεν έφτασαν στα τείχη της πόλης παρά μόνο το ξημέρωμα. Όταν παρόλα αυτά άρχισε η έφοδος, ο μεγαλομάρτυρας Δημήτριος εμφανίστηκε πάνω στα τείχη της πόλης και με εξάρτηση βαριά οπλισμένου πολεμιστή έριξε με το κοντάρι του τον πρώτο βάρβαρο που σκαρφάλωνε με σκάλα στο τείχος. Εκείνος, πέφτοντας, παρέσυρε μαζί του και όλους τους υπόλοιπους. Οι βάρβαροι κατελήφθησαν από τρόμο και απομακρύθηκαν από το τείχος. Μετά την πρώτη αποτυχία, οι Άβαροι και οι Σλάβοι περικύκλωσαν με κυκλική παράταξη την πόλη και οι κάτοικοι κυριεύθηκαν από τρόμο, καθώς ποτέ μέχρι τότε δεν είχαν δει τόσο κοντά τέτοιο πλήθος βαρβάρων. Ξαφνικά όμως, προς έκπληξη των επιτιθεμένων, πάνω στο τείχος εμφανίζονται άγνωστο από πού πολεμιστές. Ο Θεός είχε στείλει για βοήθεια στρατό. Τρομοκρατημένοι οι εχθροί, καθώς υποχωρούσαν, λίστευαν και σκότωναν ο ένας τον άλλο. Όσοι από τους επιτιθέμενους αυτομόλυσαν, διηγούνταν από την πλευρά τους ότι την παραμονή είχαν δει να βγαίνει από τις πύλες της πόλης στρατός, επικεφαλής του οποίου ήταν ένας άνδρας που έλαμπε πάνω σε κόκκινο άλογο και ντυμένος με λευκό ημάτιο. Οι κάτοικοι της πόλης κατάλαβαν ότι επρόκειται για στρατό αγγέλων με επικεφαλής τον μεγαλομάρτυρα Δημήτριο.
Με τη λέξη Δημήτρια, εδώ και χρόνια ήθιστε να αναφερόμαστε στις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή του ουράνιου προστάτη της πόλεως. Αρχικά, ο μεγαλομάρτυρας Δημήτριος τιμούταν ως τοπικός Άγιος, προστάτης και υπερασπιστής της Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Δημήτριος γλίτωνε την πόλη από διάφορες θεομηνίες και έπαιρνε το μέρος της σε περιπτώσεις αντίθεσης με την κεντρική εξουσία. Το γεγονός ότι τον περίοδο των βαρβαρικών επιδρομών κατά τον 6ο και 7ο αιώνα η πόλη άντεξε τις ορμητικές επιθέσεις αβάρων, Σλάβων και Βουλγάρων χωρίς καμία έξωθεν βοήθεια και συνεχεία επέζησε των περιστάσεων όταν ολόκληρη σχεδόν η Ελλάδα κατακλείστηκε από Σλάβους θεωρήθηκε από τους ανθρώπους της εποχής θαύμα. Την εποχή ιδίως των βαρβαρικών επιδρομών διαμορφωνόταν οι λατρείες των προστατών των Βυζαντινών πόλεων. Η Θεοτόκος γίνεται προστάτηδα της Κωνσταντινούπολης σώζοντάς την κατά την πολιορκία του 626. Προστάτης της Θεσσαλονίκης καθίσταται ο μεγαλομάρτυρας Δημήτριος. Οι κάτοικοι της πόλης πίστευαν ότι οποιασδήποτε επιβουλές εναντίον της πόλεως ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία, μιας και ο οίκος του μεγαλομάρτυρου Δημητρίου δεν ήταν δυνατόν να βεβηλωθεί. Εάν όμως η πόλη παρόλα αυτά έπεφτε στα χέρια των εχθρών, θεωρούταν ότι ο μεγαλομάρτυρας Δημήτριος θα επέτρεπε κάτι τέτοιο μόνο εξαιτίας των αμαρτιών των κατοίκων. Η παλαιότερη αναφορά για το ότι η μνήμη του Αγίου Δημητρίου τιμούνταν την 26η Οκτωβρίου ανάγεται στα τέλη του 6ου αιώνα με αρχές του 7ου. Σύμφωνα με τις παλαιότατες πηγές, η εορτή διαρκούσε τρεις ημέρες από τη νύχτα της 26ης Οκτωβρίου. Τις ημέρες εκείνες πραγματοποιούνταν ολονυκτίες και εορταστικές λιτανίες στις οποίες συμμετείχαν οι αρχές της πόλης και πλήθος προσκυνητές. Η ημέρα του Αγίου Δημητρίου είναι τόσο μεγάλη εορτή όσο τα Παναθήναια στην αρχαία Αθήνα ή τα Πανιώνια στη Μίλητο, αναφέρει η πηγή του Τιμαρίωνα του 12ου αιώνα. Είναι η μεγαλύτερη μακεδονική εορτή και σε αυτήν σειραίουν όχι μόνο ντόπιοι, κάτοικοι δηλαδή της Μακεδονίας, αλλά και κάθε είδους άνθρωποι από παντού. Έλληνες από όλη την Ελλάδα, φυλές της Μυσίας που κατοικούσαν την περιοχή μέχρι τον Ίστρο ποταμό και τα όρια της Κηθείας, κάτοικοι της Καμπανίας, Ιταλοί, Ήβυρες, Λουζιτανοί, Κέλτες από τις Άλπεις. Εν ολίγης, ακόμη και από τα παράλια του ωκεανού κατέφθαναν προσκυνητές αυτόν τον Άγιο. Τόσο μεγάλη ήταν η φήμη του σε όλη την Ευρώπη. Τον 14ο αιώνα της εορτής του Αγίου Δημητρίου προηγούταν νηστεία, ενώ την 25η Οκτωβρίου η λιτανία ακολουθούσε την οδό που είχε βαδίσει και ο Άγιος κατά το μαρτύριό του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος γράφουν ότι οι λιτανίες γινόταν καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Επιπλέον, κάθε εβδομάδα πραγματοποιούνταν τρεις λειτουργίες προς τιμή του Αγίου. Την Κυριακή, στη μνήμη του μαρτυρικού του τέλους, την Τετάρτη προς την τιμή της γέννησής του και την Παρασκευή, κοινός εορτασμός με τη Θεοτόκο, στην εκκλησία της Παναγίας της Αχαιροποίητου. Οι μεγαλόπρεποι εορτασμοί προς τιμή του Αγίου Δημητρίου σήμερα συνδέονται με το γεγονός ότι η απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους το 1912 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου έλαβε χώρα την ημέρα της μνήμης του Αγίου. Από το 1965, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, παράλληλα με τους εκκλησιαστικούς πανηγυρισμούς, λαμβάνουν χώρα και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Περιλαμβάνουν μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, καθώς και εικαστικές εκθέσεις.
1995 τα Δημήτρια συμπεριλήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον κατάλογο των σημαντικότερων πολιτισμικών και θρησκευτικών γεγονότων της Ευρώπης.